Καλά νέα για τον Ολυμπιακό όσον αφορά τον Αγκυπού Καμαρά. Η Γουινέα αποκλείστηκε από την συνέχεια του Κόπα Αφρικα, χάνοντας από την Κάμπια με ένα 0 με τον Αγκυπού να αγωνίζεται για 76 λεπτά και να γίνεται αλλαγή. Όπως λοιπόν και ο Χένριο Νιεκούρου, που αναμένεται στην Ελλάδα καλώς εχόντων των πραγμάτων την Τετάρτη, έτσι και ο Αγκυπού Καμαρά σύντομα θα επιστρέψει στο Μεγάλο Λιμάνι και θα λύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα χέρια του Πέδρο Μαρτίν, ο οποίο βεβαίω δεν θα έχει στη του τον Πιέρ Κούντε, που είναι με την εθνική ομάδα του Καμερούν, η οποία με τη σειρά τη κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση του Κόπα Αφρικά, επικρατώντα των Κομόρον με 2-1. Όσον αφορά το παιχνίδι με τον Πανετολικό, ο Ολυμπιακό συνεχίζει την προετοιμασία του σαφέστατα όχι όπω θα ήθελε ο ίδιο ο Πέδρο Μαρτίν, με φότο το παιχνίδι να διεξαχθεί αν και ακόμα αυτό δεν έχει γίνει γνωστό, καθώς οι καιρικέ συνθήκες μπορεί να μην επιτρέψουν την ε, διεξαγωγή της συγκεκριμένη αναμέτρησης. Θυμίζουμε ότι ήδη το Καρδίτσα Παναθηναϊκός και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ έχουν αναβληθεί από εκεί και πέρα και στο κομμάτι των μεταγραφικών. Οι ερυθρόλευκοι συνεχίζουν να ακινούνται για την απόκτηση επιθετικού χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό το όνομα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Και αυτό γιατί υπάρχει έντονη φημολογία για πιθανή πώληση του τικίνιο στη Φενέρ αν και μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός δεν έχει ανοίξει και επίσημα τα χαρτιά του.